Ελένη Μπούντο από το SDNA. Διαβάζω, Ελένη, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Ελένη έκανε καμιά τριανταριά μέρες διακοπές στο πρώτο ημίχρονο, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Έτσι, 30, πώς το υπολόγισες, τόσο γρήγορα πέρασαν. Ανανεωμένη, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Βλέπω εδώ στο κείμενο που ανέβασες το ρεπορταζιακό στο SDNA, από πλευράς ΠΑΟΚ, εκεί πήγε το μάτι μου κατευθείαν, ναι. Αντιμετωπίζουν με καλή διάθεση τις εξελίξεις, θεωρώντας πως δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε ότι ο χρόνος που πέρασε χρησιμοποιήθηκε για να ενσωματωθούν οι αλλαγές στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος κτλ. Ναι. Από εκεί θέλω να ξεκινήσεις, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πρωτίστως. Ωραία. Ωραία, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, λέγοντας ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και προχθές, χθες που υπήρχε η πληροφορία ότι υπεγράφει το Προεδρικό Διάταγμα, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κανένα σχόλιο, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα. Το μόνο το οποίο έλεγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους. Και από τη στιγμή που δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους, νομίζω ότι απορρέει και από τον Ιβάν Σαββίδη, ότι δεν θα υπάρχει κανένα σχολιασμός, καμία τοποθέτηση, αν δεν υπάρχει επίσημο έγγραφο, αν δεν υπάρχει κάτι επίσημο στα χέρια σας. Ναι. Και επειδή όλο το κλίμα, όλες αυτές οι καλές ειδήσεις, γιατί όπως είπες και εσύ είναι μια καλή είδηση, καλή. Έτσι, την οποία φυσικά και θα παρακολουθούμε, θετική, και αναλόγως αν υπάρχουν εμπόδια θα τα σημειώνουμε, θα τα συζητάμε και πάει λέγοντας, αλλά είναι μια καλή είδηση σε πρώτη φάση. Την εμπορεύτηκαν, αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω έτσι, πολιτικά, θέλοντας να μπουν στο κάδρο. Είναι μια έτσι πάγια τακτική στο πολιτικό προσκήνιο, που δεν αρέσει, δεν άρεσε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί πολλοί έτσι έσπευσαν να καπηλευτούν εντός εισαγωγικών αυτή την καλή είδηση, όταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ δεν είχε ακόμη στα χέρια του κάτι επίσημο για να πάρει θέση και να τοποθετηθεί και να πει: παιδιά, είμαστε εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε εντάξει. Γιατί ήδη είχε σημειωθεί ένα πισωγύρισμα, με ποια έννοια? Είχαν στα χέρια τους ένα κείμενο, στο οποίο όμως έπρεπε να γίνουν απαραίτητες αλλαγές, γιατί επί της ουσίας εγκλώβιζαν τον ΠΑΟΚ και τον ιδιοκτήτη με περαιτέρω έξοδα, με περαιτέρω επιβάρυνση που αφορά την ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Οπότε έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Άρα αυτές οι αλλαγές και όλο αυτό το Προεδρικό Διάταγμα που λέμε επέστρεψε εντός εισαγωγικών, για να το έχουν σήμερα το πρωί στα χέρια τους και να δουν αν έχουν προβλεφθεί αυτές οι αλλαγές και γενικώς αν τα όσα έχουν συμφωνηθεί ή έχουν συζητηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπου οι αρμόδιοι φορείς, η μία πλευρά, ο ΠΑΟΚ η άλλη, είναι εντάξει και κατόπιν να πάρουν θέση και να πούν ναι, ναι, είναι μια καλή ημέρα, είναι μια ιστορική ημέρα για τον ΠΑΟΚ και τα επόμενα βήματά μας θα είναι το 1, 2, 3, 4. Αλλά ένα πρώτο στίγμα που έδωσαν από τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση και αντιμετωπίζουμε αυτές τις εξελίξεις με πολύ καλή διάθεση, αλλά σε πρώτη φάση δώστε μας το χρόνο, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια νομική ανάλυση του κειμένου που έχουμε στα χέρια μας, γιατί τώρα έχουμε το κείμενο στα χέρια μας, να το αναλάβει το νομικό επιτελείο μας, οι άνθρωποι που τρέχουν το project Νέα Τούμπα, να δουν όλα αυτά τα πλάγια γράμματα, τα ψηλά γράμματα, συγγνώμη, που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όλα τα συμβόλαια, όλα τα κείμενα, και κατόπιν να τοποθετηθούμε. Αλλά προφανώς υπάρχει μια καλή διάθεση από τον ΠΑΟΚ γι' αυτό. Βλέπω εδώ το fake, κατεβαίνω, κοντεύει ο δείκτης μου να σπάσει από το κατέβασμα, έτσι πως το έχετε δημοσιεύσει στο site. Κατεβαίνεις, φτάνεις στα σχέδια, συνεχίζονται τα σχέδια, ξανακατεβαίνεις, χαμός. Κοντεύεις να βγεις έξω από το monitor. Να σου πω την αλήθεια, θέλει πολύ χρόνο να κάτσεις και να το διαβάσεις προσεκτικά. Εγώ ξεκίνησα, δεν το έχω ολοκληρώσει, γιατί έχει μέσα και αρχαιολογικά, προβλέπονται τα πάντα, είναι λογικό, είναι ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο πρέπει να προβλέπει τα πάντα, να μην υπάρχει έτσι καμία δικλίδα που μπορεί να σπάσει. Πρέπει να είναι όλα σωστά και ρυθμισμένα. Γι' αυτό και από τον ΠΑΟΚ ζήτησαν χρόνο με ποια είναι, να το μελετήσει το νομικό επιτελείο σε βάθος το κείμενο και κατόπιν να τοποθετηθούν. Θεωρώ ότι προσεχώς θα έχουμε μία πρώτη τοποθέτηση από πλευράς ΠΑΟΚ, ήδη το έχουν στα χέρια τους, ήδη το μελετούν. Από το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει διάφορες συσκέψεις με τον Ιβάν Σαββίδη, με την έννοια ότι τι θα γίνει με το που έρθει στα χέρια μας το κείμενο, με το που δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Έχουν προβλεφθεί τα βήματα
και βεβαίως αυτά αφορούν και την εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Έτσι, ήδη ο ΠΑΟΚ έχει περάσει από το στάδιο της λήψης προσφορών, έλαβε 5 προτάσεις για το project Νέα Τούμπα, απορρίφθηκε η μία από όσο ξέρουμε και από εκεί και πέρα από τους 4 διαγωνιζόμενους έχει ζητηθεί αναλυτική παρουσίαση των μελετών τους και βεβαίως από αυτούς τους 4 θα προκύψει και ο τελικός νικητής. Επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη είναι να μπει και ο κόσμος στην εξίσωση της κουβέντας. Το γήπεδο είναι κάτι που αφορά και τον κόσμο και θέλει να τον βάλει μέσα στην εξίσωση της κουβέντας για τα σχέδια, τέλος πάντων για τη διαδικασία αυτή που αφορά το σπίτι τους. Μα ούτως ή άλλως δεν θα γίνει αφού μπλέκεται. Βέβαια είναι και ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, αλλά και ο κόσμος με κάποιο τρόπο έτσι να έχει ενεργό ρόλο μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως αυτά είναι τα βήματα προσεχώς. Αν και εφόσον έτσι το κείμενο είναι εντάξει, διαπιστωθεί ότι όλα κυλούν ομαλά και έχουν στα χέρια τους αυτές τις αλλαγές που ήθελαν. Ναι. Τώρα λέμε ότι ξεπεράσαμε το δύσκολο με το προεδρικό διάταγμα, αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, το ΦΕΚ σήμερα πρωί-πρωί. Υπάρχει και ένα άλλο δύσκολο κομμάτι. Ποιο? Της μετεγκατάστασης. Α, γιατί, βέβαια, ναι, το λέγαμε πριν με τον Μιχάλη Τσόκο, φυσικά. Ναι. Ωραία, να γίνει, να είναι εντάξει το κείμενο χωρίς έτσι διάφορες, χωρίς αστερίσκους και πάει λέγοντας, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πού θα αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ. Όχι, να το πάρει το Καφτατζόγλου, νομίζω. Να το πάρει. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει. Να τη βρώνει την άκρη. Πρόσφορο. Αυτό. Είναι να δούμε τι θα γίνει με το. Αν και εμένα μου αρέσει η αέλευση αρίνα, μου αρέσει εκεί. Μια ωρίτσα είναι η Λάρισα. Μια χαρά. Ωραία. Ανά δύο Κυριακές. Ωραίο γήπεδο και έχει φοβερή ακουστική το γήπεδο. Δηλαδή έχει 5.000 μέσα. Δεν είναι αγαπημένο μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί? Τι έχει? Δεν είναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω πάει. Απλά έτσι το λέω, έτσι πως το βλέπω. Όχι, δεν είναι από τα αγαπημένα, αν και τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίναμε στο. Στο Αλκαζάρ. Όχι στο έλευση, στο Αλκαζάρ. Ναι. Κοίταξε να δεις. Τα τελευταία χρόνια από την εικόνα που έχω από το ΕΛ, πολύ παρατημένο, εγκατελειμμένο στην τύχη του. Δυστυχώς. Τώρα που φεύγει και ο Κούγιας από την ΑΕΛ. Γιατί λέει αν δεν βρεθεί κάποιος θα παραδώσει μετοχές στο Δήμο ναι. Θα είναι και πιο εύκολα τα πράγματα, ξέρω εγώ. Είναι κρίμα τέτοια γήπεδα να αφήνονται και να δείχνουν και να έχουν τέτοια εικόνα εγκατάλειψη εντός εισαγωγικών. Έτσι. Είναι κρίμα. Στα υπόλοιπα, ευχάριστο, πολύ ευχάριστο αυτό, ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ η σημερινή και η χθεσινή και η σημερινή. Στα υπόλοιπα τα της ομάδας, για να μην ξεχνάμε και την ομάδα και τις μεταγραφές, αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Εντάξει, ωραία το γήπεδο, αλλά μεταγραφές θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έκλεψε λίγο τις εντυπώσεις. Το γήπεδο και είναι λογικό. Είναι μια καλή είδηση. Έτσι θα την αντιμετωπίσουμε ως μια καλή είδηση. Συμφωνώ απόλυτα για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό με τη δική σου οπτική, ότι είναι μια πολύ καλή είδηση, πολύ ευχάριστη. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε κάθε βήμα ξεχωριστά και εδώ είμαστε να αναλύουμε και να επισημαίνουμε τα κακό κείμενα. Που θα έχει, αν έχει, και ελπίζουμε να μην έχει όλο αυτό το project. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, τα μεταγραφικά. Ανανέωσε ο Βιερίνη τις προηγούμενες μέρες, τα ξέρεις, τα έχετε πει, τα έχετε σημειώσει. Από τους 4 που είναι στον αέρα, αν θέλεις, τους 4 παλιούς της ομάδας, έχει κλείσει υπόθεση του Βιερίνια. Είναι σε πολύ καλό δρόμο του ΣΒΑΠ, ξεκινάω από τα εύκολα. Βέβαια, εδώ θα σου πω ότι υπάρχει ένας αστερίσκος με ΣΒΑΠ, γιατί το συμβόλαιο 1-1 σαν να μην αρέσει εντός εισαγωγικών πολύ στον Αυστριακό, ενδεχομένως έτσι να θέλει να κινηθεί σε ένα σε ένα διετές συμβόλαιο, αλλά και από τις δύο πλευρές απορρέει η αισιοδοξία ότι θα τα βρουν κάπου στη μέση, θα βρεθεί η χρυσή τομή στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει ένα καλό κλίμα, σημειώνεται για 1-1 και περιμένουμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες πώς θα κυλήσει. Ο ΣΒΑΜΠ ήταν διακοπές στην Αυστρία, στην Ισπανία, επέστρεψε στην πατρίδα του και αναμένει και αυτό στις εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που μπορώ να σου πω σήμερα είναι ότι υπάρχει απόσταση και παραμένει αυτή η απόσταση με τον Κρέσπο. Βέβαια, η υπόθεσή του δεν έχει κλείσει και όταν μια υπόθεση δεν κλείνει. Δεν έκλεισε στην Κύπρο δηλαδή.
που λένε. Όχι, δεν έχει κλείσει στην Κύπρο. Από την πλευρά του, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, απορρέει ότι τις επόμενες μέρες θα μάθετε το νέο σταθμό της καριέρας μου. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι ο Κρέσπο έχει τελειώσει για τον ΠΑΟΚ, γιατί όταν παραμένει ανοιχτός ένας διάβολος επικοινωνίας, όλα μπορούν να αναδραπούν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν ξέρω, δεν βλέπω πώς μπορεί να γεφυρωθεί, αλλά όσο παραμένει ανοιχτό, εγώ δεν μπορώ να προδικάσω ότι ο Κρέσπο έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ. Αλλά στην παρούσα φάση αυτά είναι τα δεδομένα με τον Ισπανό, και μετέωρο παραμένει και το θέμα του Μπίσεσβαρ, βέβαια πιο βατή η περίπτωσή του συγκριτικά με του Κρέσπο. Από εκεί και για πέρα, τον τερματοφύλακα θέλω να μου πεις. Μην μιλάς για τον Μπίσεσβαρ. Δεν μπορώ να ακούω άλλο για τον Μπίσεσβαρ. Βαρέθηκα. Όχι από σένα φυσικά, γιατί είναι η περίπτωση φεύγει, έρχεται, μένει, τι καλός, τι κακός κτλ. Θέλω τερματοφύλακα. Ναι. Για τερματοφύλακα. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρήθηκε πάρα πολύ μεγάλη αναμονή στην περίπτωση του Κοτάρσκι, και είναι λογικό ότι όσο οι μέρες περνούν να δημιουργείται μια περιέργεια, μια του τι γίνεται αν ο ΠΑΟΚ έχει εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν προχωρά η συγκεκριμένη περίπτωση. Εκείνο το οποίο απορρέει από την πλευρά του ΠΑΟΚ, από την πλευρά του Μπότο, είναι ότι οφείλουμε να τους έχουμε εμπιστοσύνη εντός εισαγωγικών, γιατί ο Μπότο, αν έτσι ξεχωρίζει σε κάποιες μεταγραφές, είναι σε αυτές του τερματοφύλακα, έχει το Νόμπλακ στο βιογραφικό του, έχει τον Έμερσον, έχει έτσι διάφορες καλές περιπτώσεις, διάφορα λαβράκια αν μπορώ να το πω, που του βγήκαν. Οπότε, να φέρει τον Νόμπλακ. Οπότε αν θέλεις, έτσι αυτό που απορρέει, χωρίς να έχουμε κάποια εξέλιξη στην συγκεκριμένη υπόθεση, είναι ότι υπομονή και εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που ειδικεύεται στη συγκεκριμένη θέση, ή τουλάχιστον έχει περιπτώσεις που του έχουν δώσει γαλόνια εντός εισαγωγικών, έτσι. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τις εξέλιξεις, δεν έχουμε κάτι νεότερο στο θέμα τερματοφύλακα, όπως δεν έχουμε και στις άλλες θέσεις, και η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος πιέζει, αν μπορούμε να το πέσουμε, αν μπορούμε να το πούμε ο έτσι. Ο Αλέξανδρος δεν έχει κλείσει ακόμα εκεί που λένε θα πάει στις Αραβίες και αυτά. Ο Αλέξανδρος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική, και νομίζω ότι σε εκείνο το διάστημα θα πάρει και την απόφασή του. Δεν έχει πάρει κάποια απόφαση, ακόμη ζυγίζει τα δεδομένα. Δεν έχει καταλήξει. Ο Ζήφκοβιτς έχει συμβόλαιο, ο τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο και για τον χρόνο. Ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο. Ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του. Απλά υπάρχει αυτή η σκέψη να παραμείνει στο δυναμικό και να αποκτηθεί ένας τερματοφύλακας. Αν και εφόσον δεν προχωρήσει αυτή η σκέψη, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει για δύο. Αλλά αυτή τη στιγμή σίγουρα παίζει δυνατά και το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Ζήφκοβιτς και να πάει ο ΠΑΟΚ για έναν βασικό πρώτο τερματοφύλακα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπούντο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.